Έκτακτη επικαιρότητα. Πριν από λίγο βλέπετε καπνούς. Ήταν φωτιά σε εξέλιξη σε πάρκινγκ επί της λεωφόρου Βουλιαγμένη στον αριθμό 128. Πήραν φωτιά αυτοκίνητα. Τα βλέπετε εδώ. Έχουν και κάποιες εκρήξεις. Υπάρχουν πληροφορίες ότι υπάρχει και κάποιος τραυματίας. Βλέπουμε εικόνες από το συμβάν. Είναι βίντεο τα οποία εξασφάλισε ο Sky και έχουμε στην διάθεσή μας. Αυτό έγινε πριν στη λεωφόρο Βουλιαγμένη. Σε υπαίθριο πάρκινγκ. Σε υπαίθριο πάρκινγκ. Λοιπόν, δεν είναι. Είναι αρκετά τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν υπάρχουν πληροφορίες ότι έχει γίνει και έκρηξη. Ναι, και υπάρχει και ένας τραυματίας από αυτό όλο το σκηνικό. Κάποιος υπάλληλος του πάρκινγκ, τουλάχιστον αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Ο Γιώργος Τσελίκας έχει φτάσει στο σημείο, είναι εκεί, να μας πει τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Γεια σου, Γιώργο. Ακριβώς, παιδιά, είμαστε λεωφόρο Βουλιαγμένη στην κάθο προς Γλυφάδα, στο ύψος της Γλυφάδας. Μάλιστα. Όπως μπορείτε να δείτε, τη βουδιά του Γιάννη του Κούβαρη. Περίπου πριν 50 λεπτά έγινε έκρηξη. Βλέπετε εδώ ένα υπαίθριο πάρκινγκ πάνω από το κράσπεδο και το πεζοδρόμιο. Βάζουν πολύ τα αυτοκίνητά τους. Έτσι λοιπόν, πήγε ο ιδιοκτήτης του αυτοκίνητου να βάλει μπρος και για άγνωστους λόγους έγινε έκρηξη με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο άνθρωπος. Όχι, καμία σχέση. Εδώ είναι πολλές εταιρείες και τα βάζουν οι άνθρωποι στο υπαίθριο πάρκινγκ. Είναι πολλές εταιρείες. Είναι καμία εικοσαριά κτίρια εδώ γύρω. Οπότε επειδή δεν έχει άλλο χώρο, το βάζουν συνήθως όλοι εδώ, σε αυτό το χώρο. Λοιπόν, πήγε ο ιδιοκτήτης να βάλει μπρος και για άγνωστο λόγο τώρα θα το ψάξει η αστυνομία, διενεργεί την έρευνα να δει τι γίνεται. Έγινε έκρηξη στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο άνθρωπος και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Αλλά 4 αυτοκίνητα έχουν υποστεί ζημιές, όπως μπορείτε να δείτε. Εκτός από το μαύρο και το λευκό, η σειρά δηλαδή, η επόμενη μέχρι και εκείνο που ανατινάχθηκε, δηλαδή που είναι τώρα το πυροσβεστικό όχημα, 4 οχήματα έχουν υποστεί άλλες μεγάλες ζημιές. Μάλλον το αυτοκίνητο που έχει τον μηχανισμό, ίσως που τεινάχθηκε, να έχει. Καεί ολοσχερός. Δεν έχουμε εικόνα από εδώ, έτσι, γιατί είναι το τελευταίο κοντά στο πυροσβεστικό. Έτσι, όπως το λες, υπήρχε εκρηκτικός μηχανισμός. Είναι έκρηξη βόμβας. Κοίταξε, πήρε. Θα το ψάξει η αστυνομία, διερευνά η αστυνομία, αλλά πώς πήρε έκρηξη ένα αμάξι τώρα σταθμεμένο. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα, το διερευνά η αστυνομία. Μήπως υπήρχε και αυτό το ενδεχόμενο. Μήπως. Ναι, γιατί όντως με το που μπήκε ο άνθρωπος να βάλει μπροστά και να γίνει αυτή η έκρηξη έτσι όπως την περιγράφεις και εσύ που ήσουν εκεί. Αυτό είναι το παράδοξο. Είναι το παράδοξο. Είναι αυτό, ναι, σωστό. Είναι παράδοξο όλο αυτό. Βλέπετε, έχει αποκλειστεί όλη η περιοχή όπως μπορείτε να δείτε. Δεν υπάρχει κανένα αυτοκίνητο και η άνοδος έχει αποκλειστεί. Δηλαδή, όπως βλέπετε, τη βοήθεια του Γιάννη του Κούβαρη και τα δύο ρεύματα εδώ στη Βουλιαγμένη, στο ύψος Γλυφάδας, είναι αποκλεισμένα από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις περιμετρικά που ζουν στην περιοχή. Γιώργο, υπάρχουν δύο προσβλητικά εδώ οχήματα και γίνονται έρευνες. Γιώργο, έχουμε μια πληροφορία τώρα η οποία αναφέρει ότι ο συγκεκριμένος είναι επιχειρηματίας. Ξένος ο άνθρωπος, είναι αλλοδαπός, δεν ξέρουμε τι εθνικότητας είναι. Και είχαν ενημερώσει, λέει, πριν, αν κατάλαβα καλά τις πληροφορίες από το κοντρόλ, και είχαν απομακρυνθεί. Και παιδιά από σχολεία. Μόλις ακούστηκαν την έκρηξη, απομακρύνθηκαν τα παιδιά. Ναι. Αν επιβεβαίωσα. Έχω μια κυρία δίπλα μου που. Ναι, Γιώργο. Που, για πείτε μου τι ακριβώς εσείς περπατάγατε εδώ. Εγώ πάρκαρα το αυτοκίνητο. Πάρκαρα το αυτοκίνητό μου ένα χιλιόμετρο πιο κάτω για να περπατήσω. Έρχομαι πάντα προς τα δω. Μάλιστα. Και έγινε μεγάλη έκρηξη. Και μετά από λίγο ακούστηκε και δεύτερη, μικρότερη. Από ό,τι βλέπω είναι ένα AMG Mercedes, από ό,τι μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, γιατί έχω γνώση από πήρε αυτοκίνητα. Πήρε φωτιά το όχημα εκείνη την ώρα. Έσκασε. Ακούστε ένα μπαμ δυνατό. Ακούστηκαν μπαμ, ναι, σαν να έχει γίνει έκρηξη από τη ΔΕΗ, τις κολόνες που γίνονται πολύ μεγάλες. Σύστηκαν τα πάντα. Μαύρος καπνός και λοιπά. Μάλιστα. Αυτό μας λέει. Κάποιος άλλος εδώ, κύριος, είδε κάτι, άκουσε κάτι. Κατά τα φαινόμενα. Λοιπόν, αποκλεισμένη περιοχή, επαναλαμβάνω, εντάχει. Χωρίς να είμαστε σίγουροι, αυτό που καταλαβαίνουμε τέλος πάντων από όλες τις πληροφορίες από που έρχονται, πρέπει να έχει τοποθετηθεί μηχανισμός, λογικά. Στο αυτοκίνητο που ξεράγει. Θα το διερευνήσει η αστυνομία, παιδιά, λέω, εκεί προς. Τα πράγματα οδηγούνται, αλλά να το διευρύνει η αστυνομία ακριβώς, να δούμε τα αίτια της έκρηξης. Κάνε